Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό της 5ης, 2 του Δεκέμβρη, πώς πέρασε ο καιρός πραγματικά και είμαστε και μία ανάσα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και είμαστε εδώ για να δούμε όλα τα νέα της ημέρας, μια πλούσια επικαιρότητα και σήμερα με πάρα πολλά ρεπορτάζ, αναλυτικά, βεβαίως τηλεφωνικές συνδέσεις, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων, το site του σταθμού μας, σε όλες οι ειδήσεις της καθημερινότητάς μας, τι αλλάζει, τι πρέπει να γνωρίζουμε. Πληρωμές, όλα εδώ στην πρωινή ατζέντα μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ για να τα αναλύσουμε όλα. Φυσικά, Γιώργος Μπαρτζόκας, στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα φυσικά και στον Βασίλη Καραμπάση, αλλά και στην Έλληνα Κυριαζίδου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι εκεί για τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις, για όλα όσα συζητούμε εδώ καθημερινά. Χθες ανοίξαμε μια κουβέντα για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό άνω των 60. Φυσικά, όλα αυτά τα οποία μας καθυλώνουν, θα έλεγε κανείς, σε μια κατάσταση πολύ πολύ δύσκολη. Μέχρι να τα ξεπεράσουμε, βέβαια είναι και ενθαρρυντικά τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους επιστήμονες. Έβλεπα τώρα νωρίς το πρωί που και η Moderna είναι έτοιμη να στείλει εμβόλια και να βγάλει εμβόλια σχετικά με την μετάλλαξη όμικρον, αλλά πέρα από αυτό βλέπω ότι υπάρχουν και φάρμακα, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, σχετικά με τον κορονοϊό και να βελτιωθεί η κατάσταση και να μην έχουμε τόση μεγάλη θνησιμότητα. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα αποτελούν παρελθόν, ένα μαύρο παρελθόν, μια πανδημία που δυστυχώς έμενα τη ζήσουμε κι αυτή. Μέχρι να πάρουμε μια ανάσα από την οικονομική κρίση, ήρθε η πανδημία και πραγματικά άλλαξε τόσο πολύ πια τη ζωή μας. Και είμαστε και εδώ στην Ελλάδα που έχουμε μάθει πολύ διαφορετικά. Έχουμε μάθει να με τις χειραψίες, με τις αγκαλιές. Είμαστε άνθρωποι εκδηλωτικοί, το βλέπεις εξάλλου αυτό. Και βεβαίως τώρα με όλη αυτή την κατάσταση είμαστε λίγο μαγκωμένοι, είμαστε λίγο προβληματισμένοι και βλέπεις ένα γνωστό στον δρόμο και κάνεις και τρία βήματα πίσω γιατί φοβάσαι. Μια κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ δύσκολη. Πολλά αυτά τα οποία έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα εδώ στην πρωινή ατζέντα και φυσικά πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ προς το παρόν. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων αλλά και στο site του σταθμού μας astra.tv.gr. Όλες οι ειδήσεις όπως καταγράφονται φυσικά μέσα από τους συναδέλφους. Εφημερίδα Ελευθερία. Σπέβδουν τώρα να εμβολιαστούν οι ηλικιωμένοι. Έκλεισαν 17.500 ραντεβού πρώτης δόσης αντί των 2.600 που συνήθως είχαμε κάθε μέρα. Εισηγήσεις τώρα για χριστουγεννιάτικα πάρκα μόνο για εμβολιασμένους, επισκέπτες και εργαζόμενους. Νήξεις για υποχρεωτικότητα εμβολιασμού στα σώματα ασφαλείας. Δεξιά και η ένατη έδρα στην παράταξη Μπασδέκη και στο 90-5 ισοφαρίστηκε η έλα από τον ΠΑΟΚ χθες 1-1 στο Αλκαζάρ. Οι τουριστικοί στόχοι της Θεσσαλίας και επίσης οι βοηθοί του Άι Βασίλη έπιασαν δουλειά στα ΕΛΤΑ. Και σήμερα το άνοιγμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία και βλέπετε και τα νέα 8 απορριμματοφόρα του Δήμου, τα οποία θα παρουσιάσουμε και μέσα από το ρεπορτάζ. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Νέο στόλος για την καθαριότητα. Ο Δήμος Λαρισαίων παρέλαβε 8 σύγχρονα απορριμματοφόρα και έρχονται και άλλα 7. Πάνω αριστερά του πρωτοσέλιδου, πέθανε από κορονοϊό ένα ζευγάρι με διαφορά μιας μόλις εβδομάδος στη Λάρισα και κανένας στέλεχος δεν κατάφερε να ξεφύγει από τα εμβόλια, τι λέει ο κ. Γραβάνης. Και μειωμένος ο δείκτης θετικότητας στη Λάρισα, και αυτό είναι ενθαρρυντικό πάρα πολύ, να έχουμε και λιγότερα κρούσματα και λιγότερες εισαγωγές. Πάμε και στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, εφημερίδα Ταχυδρόμος. Πέπλο θανάτου σκέπασε το Βόλο. Έπεσαν ξαφνικά νεκροί, προκαλώντας σοκ και θρήνο. Σε λίγες ώρες χάθηκαν 3 άνθρωποι από παθολογικά αίτια. Οδύνει για το θάνατο 42χρονης που κατέρευσε μέσα σε φαρμακείο και 48χρονος αυτοκινητιστής έσβησε την ώρα της προπόνησης. Υπάρχει την παράσταση έκλεψε βεβαίως ο μικρός Θάνος και θα πούμε δύο λόγια για τον Θάνο. Και τελευταίο αντίο στο Χρήστο Σιργκάνη και επίσης αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, όλους τους λόγους από ό,τι φαίνεται έτσι κάλπες. Και βουτιά θανάτου στη θάλασσα για 78χρονο οδηγό Γιώταχη, νεκρός στη Σκόπελο δυστυχώς. Και πάμε και στην εφημερίδα Θεσσαλία. Ευνίδη θάνατη σοκ, θλίψη στην πόλη του Βόλου. Έφυγαν 42χρονοι, 52χρονος και 78χρονος νεκρός από πτώση με Γιώταχη στη θάλασσα στη Σκόπελο. Ελπίζει σε πρόκριση παρά την ήττα 2-1 από τον ΠΑΟ Βόλος και ήταν η καλύτερη η νίκη, αλλά έχασε με 1-0 από τον Πανετολικό. Και αριστερά βλέπετε και για το γεγονός ότι κατηγορείται για ασέλγεια στην κόρη του, δικαστικό ρεπορτάζ και πολλά πολλά ακόμη νέα. Πάμε τώρα και στην εφημερίδα Η Αλήθεια.
θύμα του γιατρού της. Δεν είναι έτσι, λένε οι ειδικοί της άνθρωποι, αλλά και ο γιατρός. Πέθανε 38χρονη Παρθένα Κουτμερίδου, κόρη του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Στάθη Κουτμερίδη, που νοσηλεύονταν από κορονοϊό. Η Παρθένα Κουτμερίδου νοσηλεύονταν στη ΜΕΦ του Αγίου Λουκά στη Θεσσαλονίκη για περισσότερο από ένα μήνα. Θα μου πολλά περισσότερα για την αρή αυτή όμορφη κοπέλα, την δικηγόρο, που μετά από 10 χρόνια κατάφερε να κάνει παιδί, όμως δεν κατάφερε να το χαρεί. Σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας μετατρέπεται η οδός Χαρίτου στην Καρδίτσα. Έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ και 3 νέα έργα ύψους 5,3 εκατομμυρίων ευρώ στον Αλμύρο από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε λίγο θα πάμε και στο site του σταθμού μας να δούμε όλες τις ειδήσεις. Προς το παρόν, πάμε να δούμε τα νέα που μας έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης Μήτρου, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα, Σοφία μου. Καλημέρα στον Γιώργο μας και βέβαια στους τηλεθεατές μας. Mm-hmm. Σήμερα, Σοφία, σας ταξιδεύουμε σε μια περιοχή μάλιστα αχαρτογράφητη και δυσπρόσιτη. Mm-hmm. Το όνομα αυτής Άγραφα, και βεβαίως αυτό συνδέεται με τις δύο προηγούμενες λέξεις κλειδιά στα βυζαντινά και οθωμανικά χρόνια. Mm-hmm. Οι Βυζαντινοί την βρήκαν υπερβολικά απομακρυσμένη για να την χαρτογραφήσουν λεπτομερώς και οι Οθωμανοί πολύ δυσπρόσιτοι για να την ελέγξουν. Φυσικά είναι από τους λίγους τόπους της πατρίδας μας που ποτέ δεν κατακτήθηκε, όχι μόνο για το ανάγλυφό τους, αλλά και για τα παλικάρια που υπερασπίζονταν τα άγραφα, όπως ο Κατσαντώνης, αλλά και ο Καραϊσκάκης, με αποκορύφωμα τη μάχη του Αγίου Βλασίου το 1823. Το δυσπρόσιτο καντόνι της Ελβετίας σε εισαγωγικά Συστερεά είναι μια πανέμορφη περιοχή, φτωχή μεν και απομονωμένη, όμως παράλληλα ευλογημένη. Φτωχή άλλωστε ήταν πάντα, με τους αγραφιώτες να ψάχνουν καλύτερη ζωή στα τέλη του 19ου αιώνα σε Αθήνα και Αμερική, ιδιαίτερα Βόρεια Καρολίνα, πόλη Σάρλοτ. Στο χώρο των αγράφων, με τη λίγη επίπεδη γη, οι οικισμοί απλώνονται στις πλαγιές των βουνών και πραγματικά λάμπουν, Σοφία μου, αφού η ομορφιά τους, όπως και της φύσης, είναι σαγηνευτική. Οι τρεις ποταμοί εδώ, ο Αχελός, ο Αγραφιώτης, ο Ταυροπός και η λίμνη Κρεμαστών, σχίζουν το τοπίο σαν μπλε βόστριχοι. Δίπλα τους ατέλειωτα δάση από έλατα, κόκκινες στέγες και γενικότερα μια βλάστηση που θέλει να κατακτήσει τα πάντα. Με όλα αυτά ο τρόπος ζωής έχει διατηρηθεί φυσικά παραδοσιακός στα 41 χωριά του Δήμου Αγράφων, με κυριότερα αξιοθέατα, τα μονοπάτια τους σε ένα απείρου κάλους παρθένο περιβάλλον, τα πετρογέφυρα, τους 28 θεϊκούς οίκους, τα μνημεία παύλα μουσεία, μεταξύ αυτών της Εθνικής Αντίστασης στη Βίνιανη, σαν και αυτή που μας δείχνει τώρα ο Γιώργος, τα φαράγγια και τις σπηλιές, π.χ. στο σύχνικο αυτή του Κατσαντώνη. Και όσο για τους οικισμούς, ποιον να πρωτοαναφέρει κανείς, Σοφία, στους επισκέπτες της περιοχής? Κερασοχώρη, Βίνιανη, Φραγκίστα, Πρασιά, για το κυπαρίσι του Πατροκοσμάτου Ετωλού, Γρανίτσα, Μάραθος, Βραγιανά, Άγραφα, Βαλαώρα, Στένωμα. Για να ακούσετε τους ντόπιους το τελευταίο να σας μιλούν για την ταινία που ποτέ δεν προβλήθηκε στους κινηματογράφους, με τον Κώστα Καζάκο στο ρόλο του Άρη Βελουχιώτη και τις φωτογραφίες που έμειναν από αυτή στο διαδίκτυο. Τώρα σχετικά με την μοναδική αγραφιώτικη κουζίνα, τα προϊόντα της για την ποιότητα και την αγνότητα θα σας κερδίσουν σίγουρα. Δοκιμάστε ψητά στα κάρβουνα, κυνήγι και πέστροφα ποταμίσια από τα καθαρότερα νερά της Ευρώπης, συνοδευόμενα από τσίπουρο και μελένια γλυκίσματα. Όλα λοιπόν στα άγραφα, ένα θαύμα, Σοφία, σαν και αυτό που μας δείχνει τώρα ο Γιώργος. Έτσι, πανέμορφες εικόνες. Είπαμε, η Ελλάδα είναι έτσι και αλλιώς πανέμορφη. Και θέλουμε τόσο πολύ να εκδράμουμε, θέλουμε τόσο πολύ να πάμε μια βόλτα, έτσι ένα διήμερο, τριήμερο και μονοήμερο, να σου πω την αλήθεια. Λίγο έτσι να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και από τα πολλά προβλήματα και λόγω της πανδημίας. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε για αυτό το όμορφο ταξίδι και σε περιμένουμε και αύριο να κλείσουμε μαζί και την εβδομάδα φυσικά. Καλή συνέχεια, Σοφία μου, στην πρωινή ατζέντα από τα άγραφα. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πανέμορφη τόπη, ειδικά ο ορεινός όγκος μου αρέσει ακόμη περισσότερο, να σας πω την αλήθεια. Γενικότερα έτσι είναι τα όμορφα αυτά ορεινά χωριά που βλέπω τα τελευταία χρόνια και είναι αυτό πολύ ενθαρρυντικό. Το επιλέγουν για τον προορισμό τους πολλοί νέοι και παίρνουν ζωή. Μας τα έλεγε ο κύριος Θανάσης Κούτρας για για τη Ρεντίνα. Άμα δεν πας να δεις από κοντά αυτό το όμορφο χωριό,
Πραγματικά έχουμε τόσα όμορφα χωριά και όπως λέει και πολύ ωραία τηλεθεατές εδώ πέρα που μας αναφέρουν πολλά χωριά ορεινά, το όμορφο Πήλιο, πόσο ωραία είναι να πας στα Χάνια και είναι και ένας συνδυασμός εξαιρετικός. Και πιο χιονοδρομικό είναι αυτό που βλέπεις, είσαι στο βουνό και βλέπεις θάλασσα. Είναι αυτά που ζητάει ο κόσμος για να ξεφύγει λίγο έτσι από όλα αυτά τα πολύ πολύ άσχημα. Τώρα πάμε σιγά σιγά να δούμε την επικαιρότητά μας, να πάμε στο site του σταθμού μας, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις ειδήσεις και στα πρωτοσέλιδα και σε όλα όσα έχουμε στο astratv.gr. Κάντε και ένα like για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι. Βλέπετε δεξιά και live το πρόγραμμά μας. 43χρονος με κορονοϊό από τη Σκόπελο στο νοσοκομείο του Βόλου. Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε σε δύο σταθεμένα οχήματα στην οδό Σταδίου με κατεύθυνση προς την Αγριά. Η Παναγία Ξενιά και Αγία Ζώνη της Παναγίας στην πόλη του Βόλου. Και σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στη Σκιάθο. Και αυτό εξαιρετικό. Και έφυγε από τη ζωή δυστυχώς 60χρονος Λαρισαίος. Καστοριά, πρωτοφανής ρήπανση σε περιοχή Νατούρα, πέταξαν εκατοντάδες χρησιμοποιημένες μάσκες, αν είναι δυνατόν. Και βλέπετε και ειδήσεις φυσικά από το εξωτερικό, συνάντηση Μπορέλ με Τσαβούσογλου και εμφύλοι στην αυλή της Κουμουνδούρου. Πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τα νέα της ημέρας, να ξεκινήσουμε από αυτήν την πολύ πολύ έτσι δύσκολη είδηση από την 38χρονη κοπέλα που ενώ αρχικά είχε υποθεί ότι ήταν έγκυος τον 7ο μήνα και φορούσε το μωρό της και μάλιστα μετά από 10 ολόκληρα χρόνια προσπαθειών κατάφερε, έμεινε έγκυος η γυναίκα. Δυστυχώς όμως, όπως όλα δείχνουν, μάλλον κάποιοι κατάφεραν να την πείσουν, ίσως να έχει και το φόβο η ίδια η κοπέλα, γιατί μετά από 10 χρόνια κατάφερε να μείνει έγκυος, να μην κάνει το εμβόλιο. Και μην κάνοντας το εμβόλιο, η ίδια ενώσισε από κορονοϊό, μάλιστα επειδή και οφορούσε, ξέρετε, οι έγκυες, πέφτει πάρα πολύ το νοσοποιητικό τους και γενικότερα επειδή έχει το μωρό, πρέπει να πάρει το ασβέστιο, πρέπει να πάρει το μαγνήσιο και γενικότερα βλέπεις ότι μια εγκυμονούσα παίρνει και μια σακούλα έτσι ενισχυτικά του οργανισμού της, γιατί πολύ απλά δεν νιώθει αδύναμη. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα να νοσείς από κορονοϊό, να είσαι και έγκυος, πόσο αδύναμη ήταν αυτή η κοπέλα. Δυστυχώς, ενώ νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και με κεσαρική τομή πήραν το μωρό για να μπορέσουν να βοηθήσουν και την ίδια, η ίδια όμως δεν τα κατάφερε. Μάλιστα τα τελευταία 24 ώρα είχαν κάνει και έκκληση δική της για αίμα, γιατί υπήρχαν έτσι πολλά προβλήματα υγείας, ωστόσο δεν τα κατάφερε, 38 μόλις ετών. Η κόρη του γνωστού έτσι βουλευτή που δεν μπορεί ο ίδιος, είναι πραγματικά συντετριμμένος και λογικό είναι. Εκεί που λες είναι έγκυος μετά από τόσα χρόνια η κόρη μου, να γνωρίσω το εγγονάκι, να δω το χαμόγελο επιτέλους στο πρόσωπο της κόρης μου, δυστυχώς έρχεται η πανδημία, έρχεται ο κορονοϊός και του στερεί τη μεγαλύτερη χαρά. Πάμε στα τηλέφωνά μας και επανερχόμαστε και πάλι στο θέμα. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, σας ακούμε. Παρακαλώ, είστε στον αέρα. Ναι, θα πω κάτι. Από επίσημα γιατρό που ξέρω, δεν ανακοινώνουν αυτοί που είναι εμβολιασμένοι πληρώς στον κατάλογο των νεκρών. Δεν ανακοινώνουν. Δεν ανακοινώνουν τους πλήρως εμβολιασμένους που αυτοί είναι στον κατάλογο του θανάτων. Εγώ δεν ακούω καλά, Γιώργο, αν θες βοήθησε, δεν ακούω τι λέει ο άνθρωπος. Για ξαναπείτε άλλη μια φορά, συγγνώμη. Γιατί δεν ανακοινώνουν πλήρες αυτοί που είναι εμβολιασμένοι στον κατάλογο του θανάτων. Που είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Οι πλήρως εμβολιασμένοι, ποιοι έχουν πεθάνει και είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Ναι, ναι, ποιοι έχουν πεθάνει, γιατί εγώ ξέρω σίγουρα. Εσείς ξέρετε δύο άτομα. Γιατί δεν το ανακοινώνουν αυτό. Γιατί δεν το ανακοινώνουν. Και μόνο δεν βάζουν 100 πρόστιμο, 100 ευρώ πρόστιμο το μήνα για να εμβολιαστούμε εμείς. Έτσι, κάτι παίζει εδώ πέρα. Εδώ πέρα υπάρχει δικτατορία. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει αυτή, τι κάνει η Γερμανία. Η Ελλάδα τι κάνει. Θεωρείτε λοιπόν ότι αν δεν εμβολιαστούμε θα περάσει ο κορονοϊός, ε? Γιατί αυτοί που εμβολιασμένοι πεθαίνουν κάθε μέρα. Δεν τους λένε. Ας βγουν για την Λάρισα που πάλι πιστεύω. Εγώ δεν ξέρω, τι στοιχεία έχετε εσείς. Αν έχετε πάντως τέτοια στοιχεία, εγώ θα έλεγα να τα καταθέσετε εκεί που πρέπει. Γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω τέτοια στοιχεία που λέτε. Έχω στοιχεία. Αν έχετε όμως τέτοια στοιχεία, παρακαλώ πολύ να τα καταθέσετε στην εισαγγελία. Έτσι, ότι υπάρχουν και εμβολιασμένοι που έχουν πεθάνει από το εμβόλιο. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η καταγγελία που κάνετε τώρα. Τοπική εδώ γύρω, εδώ στη χωριά μας. Τι λέτε? Τοπική εδώ πέρα, που πεθάνανε. Ναι, εγώ σας λέω, αφού έχετε τέτοιες πληροφορίες, εγώ θα τις έδινα εκεί που πρέπει.
Εγώ δεν έχω τέτοιες πληροφορίες. Εγώ έχω το ακριβώς αντίθετο. Τέλος πάντων, εδώ πέρα πάλι δικτατορία. Δεν υπάρχει τέλος πάντων. Δεν υπάρχει τέλος πάντων. Καθαρή δικτατορία. Μην τα παίρνουμε όλα τόσο ελαφρά την καρδιά και λέμε κάτι και συμπαρασύρουμε και κόσμο τώρα. Αν έχετε τέτοιες καταγγελίες, κλείσατε τη γραμμή. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε όμως. Λέτε αυτό που θέλετε και κλείνετε τη γραμμή. Αν έχετε τέτοιες καταγγελίες ότι οι άνθρωποι πέθαναν από το εμβόλιο, παρακαλώ πολύ να τις κάνετε τις καταγγελίες εκεί που πρέπει. Για να ξέρουμε και όλοι, και εμείς που έχουμε εμβολιαστεί, αν κινδυνεύουμε όντως από το εμβόλιο. Πάντως τα επίσημα στοιχεία που εμείς γνωρίζουμε μέσα από το ρεπορτάζ δεν δείχνουν τέτοια εικόνα. Αν έχετε τέτοιες όμως εσείς καταγγελίες, να τις κάνετε εκεί που πρέπει. Γιατί πρέπει να ξέρουμε όλη την αλήθεια. Και για τα εμβόλια και γενικότερα τι γίνεται. Αυτό το άκουσα, το είπα κτλ. Πραγματικά δεν είναι σοβαρή έτσι τοποθέτηση. Ειλικρινά το λέω συνεχώς κάθε μέρα εδώ πέρα. Αν έχετε κάποια καταγγελία εσείς να την κάνετε εκεί που πρέπει. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Ακούτε. Παρακαλώ σας ακούμε. Ναι. Εγώ θα να πω το εξής. Σήμερα έχουμε μία κυβέρνηση ανθέληνες. Όταν μιλάω ανθέληνες, όπως ήταν οι παλιές κυβερνήσεις, αν πάρουμε από την αρχή, τον Κολοκοτρώνη τον πεθάνα στις φυλακές, τον Καραϊσκάκη τον τραυμάτισαν στην οικογένεια και πέθανε, τον Καποδίστρια τον σκοτώσανε, τον Βενιζέλο τον βγάλανε με τις εκλογές και μετά χάσαμε το στρατό και τη Μικρά Ασία. Σήμερα έχουμε μια τέτοια κυβέρνηση. Πάνε να μας πεθάνουνε. Το καταλάβατε. Γιατί πάνω από 60, αν πάρουμε αυτοί που κάναν τα εμβόλια, το 80% είναι θετικοί. Το 80%. Μην τα ξέρετε εσείς αυτά τα στοιχεία. Για πείτε μας. Ναι, λοιπόν. Πού τα ξέρετε αυτά τα στοιχεία, λέω, γιατί δεν μου λέτε. Τα στοιχεία αυτά, πού τα έχετε. Πού τα έχουμε. Ναι. Από εδώ. Έχουν πεθάνει. Έχουν πεθάνει τουλάχιστον 10 άτομα που κάναν τα εμβόλια. Από πού τα έχετε αυτά τα στοιχεία, γιατί δεν μου λέτε, από πού τα έχετε αυτά τα στοιχεία. Ότι το 80% όσοι κάναν το εμβόλιο είναι θετικοί. Για δώστε μας τα στοιχεία, αλλά και να σας πω και κάτι, και αυτό να ισχύει που λέτε. Είναι γιατί πολλοί απλά πάθουν ανεμβολίαστοι και έχουν μεγάλο υλικό φορτίο και κολλάνε και οι εμβολιασμένοι. Αυτοί που κάνανε τα εμβόλια, ας κάνουν το τεστ και να δεις ότι βγαίνουν όλοι θετικοί. Εγώ κάνω κάθε μέρα πάντως. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό. Κάθε μέρα κάνω, δόξα τω Θεώ, μην έχω νοσήσει. Και εύχομαι και να μην νοσήσω κιόλας. Άκουσέ με. Σας ακούω. Ακούς. Ναι. Τώρα πάνε να τα οικονομήσουν, σου λέει, να πληρώνουν οι εξεντάριδες. Αν δεν θα πληρώσουν και δεν κάνουν τα εμβόλια, αν κάνουν τα εμβόλια θα πεθάνουν. Αν δεν θα κάνουν, εύχομαι να μην κάνετε μια βόλτα μέσα στα νοσοκομεία. Εύχομαι πραγματικά να μην δείτε τι συμβαίνει στα νοσοκομεία. Το εύχομαι από καρδιάς. Να είστε καλά, καλημέρα. Πάντως, επειδή λέγατε τι έγινε με τον έναν, τι έγινε με τον άλλον, να σας πω ότι είχαμε και εμφυλίους, έτσι. Είχαμε και εμφυλίους. Μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο τώρα, γιατί εδώ το πάμε τώρα. Οι ανεμβολίαστοι, εμβολιασμένοι, το ένα, το άλλο, το άκουσα, μου το είπαν, το διάβασα. Και αν σας ρωτήσει κανείς, πείτε μου επίσημα πού το ξέρετε αυτό, τι στοιχεία έχετε, από ποιον, από ποια πηγή, δεν απαντάτε. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Παρακαλώ, καλημέρα και σε εσάς. Σας εύχομαι χρόνια πολλά για το μήνα που διανύουμε και με υγεία. Να είστε καλά, υγεία σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, και εγώ να μιλήσω κάτι σχετικά με το νοσοκομείο του Βόλου. Χθες πήγα για εμβολιασμό και όλα καλά και όλα ωραία, κανένα πρόβλημα. Δηλαδή πολύ καλά μέσα, ας πούμε, στο εμβολιαστικό κέντρο. Όμως, απ' έξω από το εμβολιαστικό κέντρο δεν υπάρχει κάποιο στέγαστρο. Εγώ είχα ραντεβού 8 η ώρα και πήγα και βρήκα άλλα 20-25 άτομα περίπου. Φανταστείτε ότι ήταν πολύ πιο νωρίς που περιμένανε. Ναι, ναι. Λοιπόν, χθες έκανε πάρα πολύ κρύο. Πολύ δυνατό. Και τώρα, αυτή την περίοδο που διανύουμε, είναι ότι πάμε για χειμώνα. Αύριο μπορεί να χιονίζει, να βρέχει, να κάνει πολύ δυνατό κρύο. Τι γίνεται αυτός ο κόσμος, πού θα πηγαίνει να περιμένει. Ναι, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Έχετε δίκιο. Γιατί στη Λάρισα είδα χθες που βρέθηκα να κάνω ρεπορτάζ ότι έχουν βάλει στέγαστρο και τους ανθρώπους. Γιατί είχαμε και βροχές τις προηγούμενες ημέρες. Ήθελα να σας πω το εξής. Δηλαδή, εγώ έκανα τον πρώτο εμβολιασμό στο κέντρο υγείας Βαλεστίνου. Εκεί μπαίνουμε μέσα στο κέντρο υγείας, άνετα. Στις πολυθρόνες μπαίνουν μέσα. Στο ΙΚΑ. Πηγαίνει ο κόσμος στο ΙΚΑ τώρα. Μπαίνουν μέσα. Εδώ στο νοσοκομείο του Βόλου είναι έξω. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, μήπως πρέπει κάτι να υποκινηθεί από τους δημοσιογράφους, κάτι να πάτε να δείτε, να δείτε τι γίνεται. Κάτι πρέπει να γίνει.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί έρχονται δύσκολες ημέρες τώρα. Δεν το συζητώ και επειδή οι εμβολιασμοί πλέον έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, έτσι. Κάθε μέρα υπάρχει εμβολιασμός. Κάθε μέρα. Χθες ήταν από νεαρά παιδάκια, νεαροί άνθρωποι δηλαδή, μέχρι μεγάλοι, ηλικιωμένοι. Ναι, ναι. Και καθόμασταν όλοι έξω. Μέσα ναι, αυτό κρύο, πρέπει, πρέπει να λυθούν. Να παγιάσουμε. Ναι. Γιατί αν πάτε να δείτε που είναι το εμβολιαστικό κέντρο του Βόλου, ακριβώς απέναντι έχει οπτική, δηλαδή γωνία, το πούμε έτσι, θέα. Είναι ο διάδρομος ο οποίος πηγαίνουν και έρχονται από τη μονάδα COVID, τη β' παθολογική που έγινε και τα χημειοθεραπευτικά. Εκεί μέσα δεν μπορεί να πάει ο κόσμος, γιατί είναι μακριά από το εμβολιαστικό κέντρο και δεν μπορεί να ακούμε, να ακούει δηλαδή ο κόσμος την κοπέλα που βγαίνει έξω και φωνάζει τα ονόματα. Ναι, ναι, ναι. Θα το δούμε και εμείς, να το αναφέρουμε και στους γιατρούς, στα ρεπορτάζ που κάνουμε για, και στη διοίκηση βεβαίως για να στέψουν, γιατί έρχεται και χειμώνας και έχετε δίκιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, στη διοίκηση τουλάχιστον, να κατεβεί κάτω να δουν τι γίνεται. Δεν γίνεται δηλαδή όλα τα εμβολιαστικά να μπαίνει ο κόσμος μέσα και αυτό να είναι έξω. Έτσι, και το είδα και χθες, σας λέω στη Λάρισα που είδα ότι κάνανε ένα στέγαστο για να μπορεί ο κόσμος λόγω και της βροχής, δεν ξέρω τώρα για το κρύο τι γίνεται. Συγγνώμη. Λογικό είναι, κυρία μου, εντάξει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, υποκινήστε το λίγο. Θα το δούμε, είναι σίγουρο θα το δούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη. Πάμε γρήγορα σε επόμενη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Σοφία. Καλημέρα και σε εσάς. Έχω να σας πάρω τηλέφωνο όταν ήσασταν ακόμα με την κυρία Θεοδωροπούλου, πώς λέγονταν. Α, πάρα πολλά χρόνια τότε. Πάρα πολλά χρόνια. Άκουσα τώρα πόσα πράγματα τους κυρίους που μιλήσανε προηγουμένως. Λέω, κάτσε να πάρουν τρελέ. Δεν πάει άλλο. Καλά δεν κάνατε. Πάει άλλο, τι να πω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εμείς έκανα και το τρίτο εμβόλιο βέβαια. Εγώ πιάνω το 80 τώρα. Τέλος πάντων και η οικογένειά μου όλοι και οι γονές μου, η μία 12, η άλλη 16 το φτιάξανε. Ο κύριος Μασαβέτας, ένας καλός δημοσιογράφος, και μπορεί να είναι και αριστερό πεπιδίσιο από παλιά, όπως μου έγραφε τέλος πάντων στον ταχυδρόμο του Βόλου, γιατί εγώ από Βόλου παίρνω τηλέφωνο, συγκεκριμένα από Αγγέλο. Τέλος πάντων και 12 εμβόλια, παλιά εμβόλια που βγήκαν και σώσαν την ανθρωπότητα. Συν αυτό που κάνουν τα κουρίτσια τώρα και τον Δράκυλου της Μύρτας κάναν και γουνές μου. Και αυτό το έχουν υποχρεωτικό. Τέλος πάντων αυτοί οι κύριοι που δεν κάνουν το εμβόλιο. Εμείς το κάναμε και μετά πέσα από 5-10 χρόνια λένε μήπως έχει παρενέργειες. Αυτό εννοούν. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει εμπειρία σε αυτό το εμβόλιο 50 χρόνων που έχουν τα άλλα τα προηγούμενα. Ας πούμε ότι πεθαίνουμε εμείς. Αυτοί θα σωθούν, ναι. Εμείς θα ζήσουμε 10 χρόνια. Σε αυτά τα 10 χρόνια ανεμβολιαστούς δεν θα μείνει κανένας. Ανεμβολιαστούς δεν θα μείνει κανένας. Από βλέπουμε τι γίνεται. Όποιον τον πιάνει η καταραμένη αυτή αρρώστια, ξοφλάει. Εμείς άντε να μας πάρει μετά από 10 χρόνια, μέχρι δεν υπάρχει εμπειρία τι θα γίνει μετά από 5, 10, 20 χρόνια, εμείς κάτω θα ζήσουμε παραπίσω. Αυτοί τι θα κάνουν. Οι 38χρονοι πάντως χθες πέθανε από κορονοϊό ανεμβολιαστή. Ο 32χρονος από την Καρδίτσα πέθανε ανεμβολιαστός. Ο 28χρονος από την Τάτα Τρίκαλα πέθανε ανεμβολιαστός. 90% ανεμβολίαστοι. Αν πεθαίνει και κανένας, γιατί έχουν και ανεμβολίαστοι. Έχουν δικά τους στοιχεία αυτοί. Δεν ξέρω τι στοιχεία έχουν, αλλά πραγματικά αν έχουν τέτοια στοιχεία να τα καταθέσουν εκεί που πρέπει. Γιατί το να λες κάτι στον αέρα χωρίς να μπορείς να το αποδείξεις είναι ό,τι χειρότερο. Καλά του είπατε τον πρώτον κύριε, δεν λέμε αυτά. Στον αέρα, πήγαινε η κατάθεση απευθύνσεων στον εισαγγελέα. Αν όντως έχει τέτοιες πληροφορίες, αλλήμονο. Δημοκρατία. Έχουμε να πάει δημοκρατικά να καταθέσει τις καταγγελίες του. Αλλά μην τα λέμε έτσι τώρα χωρίς να γνωρίζουμε. Πολύ σωστά, συγχαρητήρια. Τους βάλατε στη θέση. Ας ο πρώτος το κλείσει και όλα με τα σγουρίσει. Η απλή λογική είναι. Το θέμα είναι να σκεφτόμαστε λογικά, γιατί μην παίρνουμε και κόσμο στο λαιμό μας τώρα. Εγώ αυτό φοβάμαι, καταλάβατε. Κοίτα, κυρία Σοφία, εμείς έχουμε άλλο πρόβλημα εδώ πέρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εγώ έχω μια έρευνα το ΟΣΑ από το 90. Λοιπόν, Πορτογαλία, ίδιο πληθυσμό, εμάς έχει 100 βουλευτές. Αυτό να σας το κάνω να φάξει να σας το στείλω. Τέλος πάντων, από υπουργούς σε υπουργούς, η Γερμανία λέει όλα τα κράτη. Πόσους βουλευτές, εμείς έχουμε ακόμα 300. Αυτοί οι 300 είναι μεγάλη γάγκρινα, δεν είμαι κατά. Είναι που με την οικονομική κρίση θα το σημειώναμε κιόλας. Είναι μεγάλη γάγκρινα. Γύρω από αυτούς είναι χιλιάδες. Δύο χωροφύλακες ο καθένας. 600 χωροφύλακες. Δεν έχουμε λένε, να ενσωματώσουμε τα αστυνομικά τμήματα. Μα αφού τους έχετε όλους. Υπουργοί, πρόεδροι Δημοκρατίας. Ξέρω, εγώ θέλουμε 300 σωτήρες. Τι να σας πω. Δίκιο έχετε και σε αυτό. Πάρα πολλούς λεφτά αυτά τα παίρνουν, μας βάζουν τώρα έμφυα. Στα χωράφια, στα οικόπεδα, να τρελαίνεσαι. Πάντο, τα έχουμε ξαναγοράσει από την αρχή. Τα σπίτια και τα χωράφια όλα. Μας έβαλαν τώρα τα ρεύματα στις πουμόνες, τα λοιπάσματα.
Λοιπόν, θα γίνει μεγάλος και ο σεκουμός από τους αγρότες και αν δεν γίνει αλλήμονό μας. Λοιπόν, σοβάκι, αν... Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ και μην τα ξαναπούμε μετά από καμιά δεκαετία αν είμαστε εδώ, ε? Να τα λέμε πιο συχνά. Δεν θα ζω μέχρι τότε. Να ζείτε, θα ζείτε. Μια χαρά σας ακούω. Μια χαρά. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Δύο-τρεις ειδήσεις για να πάμε και σε διαφημίσεις. Να πούμε ότι ο Μητροπολίτης Κοσμάς αρνείται να διασωληνωθεί θετικός στον κορονοϊό. Ο ίδιος βεβαίως μαθαίνουμε ότι έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ η κατάσταση της υγείας του. Βεβαίως φαντάζομαι ότι θα ενημερωθεί και η εισαγγελία, γιατί πρέπει να διασωληνωθεί για να σωθεί. Τώρα για τη Λάρισα, έφυγε ένα ζευγάρι από κορονοϊό μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Είναι αυτές οι πραγματικά οικογενειακές τραγωδίες και εμείς καθόμαστε και μιλάμε τώρα εμβολιάστηκες, δεν εμβολιάστηκες και φεύγουν άνθρωποι από τη ζωή. Απλά δεν συμπληρώσαν νωρίτερα στην 38χρονη την νεαρή μανούλα που δεν κατάφερε να αγκαλιάσει το παιδί της. Επειδή κατηγορήθηκε πάρα πολύ γιατρός, έχει από χθες τώρα βγαίνει και μιλά και ο ίδιος, κρατώντας την ανωνυμία του, και ήθελε να πει το εξής, ότι αρνητής και αντιεμβολιαστής και όλη η οικογένεια ήταν του συζύγου της 38χρονης γυναίκας. Μάλιστα, επειδή λέει κάθε φορά που ερχόταν στο ιατρείο, τους έλεγε ότι πρέπει να εμβολιαστεί η νεαρή κοπέλα, έφτασε στο σημείο να μην ξαναρθεί στο ιατρείο, γιατί τους μάλωνα εντός αγωγικών και έλεγε ότι κινδυνεύει και το μωρό και η σύζυγος να κάνουν το εμβόλιο. Δηλώνει ο ίδιος ότι όλη η οικογένεια του συζύγου είναι αρνητές και μάλιστα λέει ο ίδιος ότι έχουν και ένα πνευματικό ο οποίος τους συμβουλεύει και προφανώς τους συμβούλεψε να μην εμβολιαστεί η 38χρονη κοπέλα, η οποία δυστυχώς δεν κατάφερε, επαναλαμβάνω, να αγκαλιάσει το παιδί της. Έχουμε και αυτό το κύκλωμα με τα πλαστά διαβατήρια. 5 εκατομμύρια ευρώ κατάφεραν να αρπάξουν. Θα δούμε τι ακριβώς συνέβη με τις ελληνοποιήσεις. Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στην Τουρκία. Παρετήθηκε το δεξί χέρι του Ερντογάν, ο υπουργός εξωτερικών. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην Τουρκία, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι και λίγο, έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι παντού μπροστά με τον Ερντογάν δήλωσε την παρέτησή του. Πολύ σημαντικές και ραγδαίες, όπως είπαμε, εξελίξεις στην Τουρκία. Πάμε σε διαφημίσεις και πραγματικά επιστρέφουμε πίσω για να δούμε όλα τα ρεπορτάζ. Κατεβάστε το στο κινητό σας. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα. Καλημέρα στο Βαγγέλη από τον όμορφο Αγιώκαμπο. Τα φιλιά και την αγάπη μας. Ετοιμάζεται για την τρίτη δόση με το καλό, θα του πω εγώ. Καλημέρα και στην αγαπημένη μου Σοφία και όλη την οικογένεια εκεί που μας παρακολουθούν. Και στο Χρήστο βεβαίως από την Τελψιθέα, έτσι να θέλουμε μηνύματα θετικά, ενθαρρυντικά, με στοιχεία. Γιατί επαναλαμβάνω, τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία μιλούν, όχι μου το είπε ο τάδε, μου το είπε ο άλλος. Μπας και σωθεί καμιά ανθρώπινη ζωή, γιατί τα πράγματα είναι πραγματικά δύσκολα. 17.500 ραντεβού πρώτης δόσης κλείστηκαν την ίδια ώρα που είχαμε 2.500 έτσι για μία ημέρα. Υπάρχουν εισηγήσεις για τα χριστουγεννιάτικα πάρκα, να είναι μόνο για εμβολιασμένους, θα δούμε, είναι μία εισήγηση να δούμε αν τελικά θα ισχύσει αυτό, ενώ υπάρχει και μία σκέψη από πλευράς κυβέρνησης τώρα για υποχρεωτικό εμβολιασμό και στα σώματα ασφαλείας. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως, φαντάζομαι ότι μέχρι και τις γιορτές των Χριστουγέννων. Προς το παρόν πάμε και σε κάτι ενθαρρυντικό, γιατί φαίνεται ότι οι εισαγωγές πλέον στα νοσοκομεία έχουν μειωθεί. Να και κάτι θετικό. Εξάλλου το λέγαμε πριν από αρκετές ημέρες ότι τα μέτρα με τα rapid test της κυβέρνησης που έλαβε πριν από 2-3 εβδομάδες ότι θα φανούν αυτά τα αποτελέσματα αυτά τουλάχιστον 15 με 20 ημέρες μετά. Φαίνεται λοιπόν ότι η κατάσταση κάπως σταθεροποιείται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι 16 εισαγωγές στα νοσοκομεία καθημερινά, τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, δεν είναι λίγες. Προφανώς και είναι πολλές, αλλά λες στους 30 και που είχα την ημέρα, άρα οι 16 είναι μια έτσι κατάσταση σχετικά ελεγχόμενη. Αλλά να φτάσουμε να μην χρειάζεται κανένας να νοσηλευτεί, κανένας να μην νοσήσει, αυτό θέλουμε και ξέρετε κάτι. Είναι και αυτό που λέμε ότι θέλουμε πλέον να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα. Δεν αντέχουμε άλλο, να φοβόμαστε ακόμη και τον ίδιο μας τον εαυτό. Πάμε στο ρεπορτάζ, πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα στο Γενικό Νοσοκομείο. Η μέρα Γενικής Εφημερίας έκλεισε χθες 8 η ώρα το πρωί. Να δούμε λοιπόν πώς αντιμετώπισαν οι θεράποντες οι γιατροί.
Νέα ύφεση τόσο σε ήπιες νοσηλίες όσο και σε εισαγωγές είχαμε κατά τη χθεσινή εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί. Οι εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό μειώθηκαν στις 16, ενώ στη μονάδα ήπιας νοσηλείας βρίσκονται 62 ασθενείς. Λοιπόν, η κατάσταση στη Λάρισα φαίνεται να εξουμαλύνεται κατά ένα βαθμό, τόσο οι προσερχόμενοι στις εφημερίες των δύο νοσοκομείων τις τελευταίες τρεις μέρες, όσο και οι εισαγωγές οι οποίες χρειάζονται ασθενών που χρειάζονται να νοσηλευτούν, είναι λιγότεροι. Χθες το δικό μας το νοσοκομείο είχε μόνο 16 εισαγωγές. Αυτό όμως δεν μας εφησυχάζει, γιατί διπλανή νομή μας, όπως η Καρδίζα και τα Τρίκαλα, τα νοσοκομεία τους έχουν μεγάλη πίεση, έχουν μεγάλον αριθμό ασθενών, τόσο στη μονάδα διασωληνωμένους όσο και εκτός μονάδος, που σημαίνει ότι θα πρέπει ακόμα να είμαστε επιφυλακτικοί, να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί να το πράξουν το ταχύτερο δυνατόν. Το τι θα γίνει εκ των υστέρων θα το ξέρουμε. Τώρα κάτι έπρεπε να γίνει όμως, έτσι. Οι εκατόμβες νεκρών, γιατί περί εκατόμβης πρόκειται, όταν είχαμε 80 με 100 νεκρούς την ημέρα, την τελευταία εβδομάδα, έπρεπε να οδηγήσουν σε κάποια μέτρα. Τώρα, φτάνουν αυτά, θα οδηγήσουν κάπου, θα χρειαστεί να πάρθουν κι άλλα. Αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε. Αλλά οπωσδήποτε μέτρα χρειάζονται. Σε ό,τι αφορά τη μονάδα αντικής θεραπείας, έχουμε σταθερά πληρότητα και 9 διασωληνωμένους. Αυτό, ναι, με μεγάλη χαρά το έχουμε δει εδώ και μερικές μέρες, ότι στο δικό μας εμβολιαστικό κέντρο, δεν ξέρω τι γίνεται στα άλλα, αλλά εδώ γίνεται χαμός, θα έλεγα. Έρχεται πάρα πολύ κόσμο. Εμβολιάζονται, έχουν αυξηθεί 300% πάνω οι εμβολιασμοί. Ελπίζουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Οι ΜΕΘ παραμένουν γεμάτες, ωστόσο. Οι ΜΕΘ είναι γεμάτες, ναι. Όσον αφορά την παρέτησή του από τα καθήκοντα του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου και ο Σκομνός δεν θέλησε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο. Μας κάνετε και ένα σχόλιο για την παρέτησή σας? Όχι, εδώ δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Να σημειωθεί πως ήδη με τα χθεσινά πιο αυστηρά μέτρα για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 που έλαβε η κυβέρνηση αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο οι εμβολιασμοί. Αυτή η εικόνα, το τελευταίο πλάνο που είδαμε τώρα, το εμβολιαστικό κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου, έχει καλυφθεί με ένα στέγαστρο πλέον από πάνω για να μπορούν οι άνθρωποι και τις ημέρες έτσι τις βροχερές να μπορούν να στέκονται εκεί για να κάνουν και το εμβόλιο τους. 17.500 σε μία ημέρα, είναι πάρα πολλά ραντεβού άνω των 60 και ας ελπίσουμε ότι θα το ξεπεράσουμε όλο αυτό, θα ξεπεράσουμε την πανδημία για να έχουμε την υγεία μας τώρα. Πάμε να δούμε, δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς θανάτους από κορονοϊό στη Μαγνησία. Χάθηκαν ήδη 400 ανθρώπινες ζωές από την έναρξη της πανδημίας. Ένα ολόκληρο χωριό έφυγε έτσι από την ζωή από κορονοϊό και δυστυχώς μεταξύ αυτών και πολλοί νέοι, 38 χρονών, ο επιχειρηματίας πριν από λίγες ημέρες και νέοι άνθρωποι, σύμφωνα με τους συγγενείς, θυμάσαι ο 38χρονου, άκουγε και διάβαζε στο διαδίκτυο διάφορα για τα εμβόλια, είχε πιστεί να μην το κάνει, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Πάμε να δούμε λοιπόν τρεις νέους θανάτους από κορονοϊό. Αυξήθηκαν οι νοσηλείες στο νοσοκομείο του Βόλου, καθώς σήμερα νοσηλεύονται 93 ασθενείς στις κλινικές COVID-19 σε σχέση με τις 86 χθεσινές. Επιπλέον στη ΜΕΘ νοσηλεύονται 6 άτομα, ενώ σημειώθηκε και ένας θάνατος 76χρονης γυναίκας από τις επιπλοκές του κορονοϊού, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές. Όντως, όπως το λέτε, σήμερα νοσηλεύουμε γύρω στους 87 ασθενείς με την νόση του COVID στις απλές κλινές COVID, ενώ η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι γεμάτη με τις 8 κλίνες κατηλημένες. Πρέπει σε αυτούς να συνυπολογίσουμε και τους ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται με ήπια συμπτώματα μετά την νοσηλεία στο νοσοκομείο του Βόλου, μετά το εξιτήριο στην ιδιωτική κλινική που έχει επιταχθεί για αυτό το σκοπό και νοσηλεύει θετικά κρούσματα, που είναι το κέντρο αποκατάστασης Κένταυρος, όπως και κάποιοι, ένας μικρός αριθμός, γύρω στους 7-8 ασθενείς, έχουν διακομιστεί στο ιδιωτικό θεραπευτήριο της Λάρισας και νοσηλεύονται. Αν τα θρήσει όλα αυτά, ο αριθμός αγγίζει τους 130 περίπου ασθενείς. Ο μέσος όρος των ασθενών που νοσηλεύονται στις κλινικές COVID είναι γύρω τα 60 έτη, με τη μικρότερη ηλικία γύρω στα 40 και τις μεγαλύτερες ηλικίες. Η κατάστασή τους είναι μέτρια προς σοβαρή, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται καθυστερημένα και γίνονται εισαγωγές στην 7η, 10η μέρα νοσηλείας τους, με αποτέλεσμα να έχει αποτυπωθεί ήδη σε σοβαρή εκδήλωση η νόση του COVID. Χρειάζονται οπωσδήποτε υποστήριξη με οξυγόνο και φάρμακα, ούτως ώστε να στηριχτούν οι λειτουργίες τους.
σοβαρή λίμωξη στον αναπνευστικό. Οι περισσότεροι, όπως είπαμε, οι 9 στους 10 είναι εμβολίαστοι από αυτούς και ιδιαίτερα αυτοί που εκδηλώνουν σοβαρή νόσηση είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Πραγματικά, όπως το είπατε, έχουν εκτοξευθεί ο αριθμός των εμβολίων που γίνονται στο νοσοκομείο του Βόλου. Ήδη περίπου αριθμούμε δεύτερη-τρίτη εβδομάδα είμαστε τώρα. Αγγίζουμε τα 700 εμβόλια που γίνονται την ημέρα και για πρώτη δόση και για την τρίτη δόση. Εκεί που ο αριθμός τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου, είχε πέσει στο 1 τρίτο των εμβολίων που γίνονται. Αυτό είναι ευχάριστο. Έχει πλέον γίνει στον κόσμο κατανοητό ότι το εμβόλιο είναι το μοναδικό μας όπλο και το μοναδικό μας μέσο που να μπορέσουμε να κόψουμε αυτή την, ας πούμε, την ξέφρενη πορεία της πανδημίας και να σιγά σιγά να αρχίσουμε να αποσυμφορούμαστε και από τις αγωγές και από τους εξεταζόμενους και σιγά σιγά να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Αυτό και το νοσοκομείο του Βόλου με σημερινό δελτίο τύπου το διαψεύδει και εγώ ως ιατρική υπηρεσία διαψεύδεται το γεγονός αυτό. Θέλω να σας πω ότι το εμβολιαστικό κέντρο στελεχώνεται με γιατρούς οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι. Είναι γιατροί οι οποίοι είναι καταρτισμένοι και ενημερωμένοι σχετικά με τις διαδικασίες του εμβολιασμού. Τώρα υπάρχουν περιπτώσεις συμπολιτών μας που είναι επιφυλακτικοί, σκεπτικοί και έτσι με αρκετές ερωτήσεις ίσως θέλουν να καταλήξουν στο συμπέρασμα ή να εκμεύσουν την απάντηση ότι δεν πληρούν τα κριτήρια για τον εμβολιασμό. Είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση γιατρός στο εμβολιαστικό κέντρο και γενικά γιατρός στο νοσοκομείο του Βόλου αυτή τη στιγμή, ο οποίος να είναι αντίθετος με την άποψη ότι ο εμβολιασμός σώζει. Θεωρώ ότι ο κόσμος δεν πρέπει να παρασύρεται από τέτοιες απόψεις, τέτοιες συμπεριφορές. Θα πρέπει να ακούει τους ειδικούς, να βλέπει την εξέλιξη της πανδημίας. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα. Τώρα μου έδωσε μια πολύ καλή πάσα ο Γιώργος Μπαρτζόκας να κάνουμε έτσι μια τοποθέτηση σχετικά με αυτούς που λένε για το εμβόλιο ότι είναι σε πειραματικό στάδιο και φοβάμαι, δεν είναι δοκιμασμένο. Αν καθίσεις και σκεφτείς, μιλάμε για εκατομμύρια πολίτες που έχουν εμβολιαστεί ανά τον κόσμο. Δηλαδή, πραγματικά μεγαλύτερο παράδειγμα από αυτό δεν υπάρχει. Επίσης, λένε κάποιοι για τον ιό της γρήπης. Έτσι, κοιτάξτε να δείτε τι πάθαμε τον ιό της γρήπης, να βρέθηκε το εμβόλιο και το κάνουμε και είμαστε μια χαρά. Πόσα χρόνια δοκιμάστηκε το εμβόλιο της γρήπης? Βγήκε ο ιός της γρήπης, ο θανατηφόρος ιός της γρήπης. Μέσα 1,5-2 χρόνια είχαμε το εμβόλιο. Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος και εδώ δεν μιλάμε σαν τον εμβολιασμό του ιού της γρήπης. Μιλούμε για την πανδημία του κορονοϊού που κάναν εκατομμύρια πολίτες εμβόλιο. Αν ακόμη επιθεωρούμε ότι είμαστε σε πειραματικό στάδιο, τι να πει κανείς? Πραγματικά δεν ξέρω για ποιον λόγο σκέφτεστε έτσι. Και δυστυχώς έχουμε αυτούς που πιστεύουν ότι θα σωθούν αν δεν κάνουν το εμβόλιο γιατί έχουν την πίστη τους. Λες και εμείς που κάναμε το εμβόλιο δεν είμαστε άξιοι χριστιανοί και δεν είμαστε σωστοί απέναντι στη θρησκεία. Ακόμη και οι Μητροπολίτες γίνουν μπροστά και καλούν τον κόσμο να εμβολιαστούν. Άλλο η επιστήμη, άλλο η πίστη. Το λένε σε όλες τις γλώσσες. Έχουμε και τον Μητροπολίτη Κοσμά, αρνείται, λέει, να διασωληνωθεί, δεν θέλει, θέλει να φύγει από τον κορονοϊό. Δεν ξέρω, πραγματικά, είμαι πολύ στεναχωρεμένη με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και ας ελπίσουμε πολύ γρήγορα να βγούμε από όλο αυτό. Το θετικό είναι, το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι έχουμε μεγάλη αύξηση του εμβολιασμού. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Έως και 7 φορές λέει πάνω έτσι ο εμβολιασμός. Κλείστηκαν τα ραντεβού. Ίσως να έχει να κάνει και με την υποχρεωτικότητα άνω των 60 και για χρηματικούς λόγους. Από την άλλη, όμως, βλέποντας και αυτή την εικόνα θανάτου, την οσμή θανάτου γύρω μας, νομίζω ότι κάποιοι πείθονται ότι εάν κολλήσεις με κορονοϊό και είσαι εμβολιασμένος, θα το περάσεις πολύ ελαφρύτερα και έχεις περισσότερες ελπίδες να ζήσεις. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Με ικανοποιητικό ρυθμό συνεχίζονται οι εμβολιασμοί στη Μαγνησία και τις Ποράδες. Πιο ειδικά, τις τελευταίες ώρες πραγματοποιήθηκαν 297 εμβολιασμοί με την πρώτη δόση, ενώ με την τρίτη δόση εμβολιάστηκαν 1.181 συμπολίτες. Μαγνησία, εμβολιασμένη με την πρώτη δόση 117.957 σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία. Πλήρως εμβολιασμένη 109.581. Εμβολιασμένη και με τις τρεις δόσεις 22.602. Σε ό,τι αφορά στις Ποράδες, σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφεται η εξής εικόνα. Εμβολιασμένη με την πρώτη δόση 10.258. Πλήρως εμβολιασμένη 9.788. Εμβολιασμένη και με τις τρεις δόσεις 2.452. Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή της, η διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία του εμβολιασμού των πολιτών δεν εμποδίζεται από κανέναν ιατρό. Επίσης, τόνισε ότι η προσέλευση των πολιτών τις τελευταίες ημέρες είναι ικανοποιητική, καθώς καθημερινά εμβολιάζονται πάνω από 700 άτομα. Τέλος, υπογραμμίζει ότι όλο το προσωπικό και οι γιατροί είναι πλήρως εμβολιασμένοι και υπέρμαχοι των εμβολίων.
Αυτά λοιπόν με τα εμβόλια. Έχουμε τριπλασιασμό των εμβολιασμών για την Λάρισα, όπως και στη Δυτική Θεσσαλία. Και να πούμε ότι το ακούσαμε και στον κύριο Κομνό Λοήτρα, τον διευθυντή της ΜΕΦ του Γενικού Νοσοκομείου, ο οποίος είπε ότι μπορεί να είναι λιγότερες εισαγωγές πλέον από ασθενείς της Λάρισας. Ωστόσο, τα δύο νοσοκομεία στη Δυτική Θεσσαλία, Τρίκαλα και Καρδίτσα, γιατί τώρα εκεί μιλούμε για μια θετικότητα πολύ πολύ υψηλή και άρα θέλει πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι αν νοσήσουν άνθρωποι και χρειαστούν κρεβάτια ΜΕΘ και τα λοιπά, θα αναζητήσουν σε άλλες πόλεις. Άρα όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι έτσι μια αλυσίδα. Δεν υπάρχει στη Λάρισα, θα βρεθεί στην Καρδίτσα. Δεν υπάρχει στην Καρδίτσα, θα βρεθεί στα Γιάννενα και πάει λέγοντας. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε ακόμη στην πρωινή ατζέντα. Να δώσουμε και πληρωμές, να δούμε τι γίνεται με το επίδομα θέρμανσης, γιατί υπάρχουν και άλλα. Και βεβαίως θα κλείσουμε και φαντασμαγορικά, Γιώργο Μπαρτζόκα, γιατί θέλω να δούμε στο τέλος έτσι τα όμορφα και τα ωραία, γιατί είχαμε φωτοαγώγηση της πόλης του Βόλου. Από την άλλη, σήμερα αφορά τα γιορτινά της και η Λάρισα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα. Πάμε να δούμε τα δυσάρεστα που μας έρχονται από τη Σκόπελο. Δυστυχώς έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα, βρέθηκε νεκρός. Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, δεν τα κατάφερε όμως. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, μία ακόμη δυσάρεστη είδηση. Πάτε λίγο πίσω, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κάντε λίγο πίσω. Κάντε λίγο πίσω. Αναστάτωση επικράτησε στη Σκόπελο με την επιχείρηση διάσωσης οδηγού. Συγκεκριμένα, επιχείρηση απεγκλωβισμένου ενός 68χρονου που έπεσε με το αυτοκίνητό του μέσα στο λιμάνι της Σκοπέλου, στήθηκε νωρίτερα σήμερα από το λιμενικό και το πυροσβεστικό σώμα. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο οδηγός είχε ανοιχτά τα παράθυρα του αυτοκινήτου του. Σήμανε πάντως συναγερμό στις τοπικές αρχές. Δυστυχώς, ο 68χρονος οδηγός ανασύρθηκε τελικά νεκρός μετά από επιχείρηση όπου συμμετείχαν το λιμενικό καθώς και οι πυροσβεστικοί. Αυτά λοιπόν όσον αφορά έτσι και το αρνητικό αυτό θέμα. Μου στέλνουν τηλεθεατές πάρα πολύ, ακόμη και αυτοί που έχουν περάσει το Γολγοθά του κορονοϊού. Λέει, φαντάσου, νιώθω μια απίστευτη κούραση. Είχε βήχα, είχε φτέρνισμα και ήταν μια δύσκολη κατάσταση, την οποία όμως την ξεπέρασε. Και νιώθω, λέει, μια απίστευτη κόπωση ακόμη και τώρα. Φαντάσου, λέει, να μην είχα εμβολιαστεί. Έτσι είναι, αυτοί οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί το περνάνε πολύ πιο, πολύ πιο άνετα, πολύ πιο καλά. Και βεβαίως έχουν και περισσότερες ελπίδες να ζήσουν. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν οι περισσότεροι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, γιατί ο καθένας σκέφτεται τα δικά του, ακούει τι του είπαν, τι διάβασε, και κάποιοι δεν ακούν ακόμη και τους θεράποντες ή ιατρούς. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα 8 απορριμματοφόρα, σύγχρονα απορριμματοφόρα που παρέλαβε ο Δήμος Λαρισαίων. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, αλλά 7 ήδη έχουν προγραμματιστεί για να τα παραδοθούν, και μάλιστα μικρότερα οχήματα να μπορούν να μπαίνουν και σε πιο μικρούς δρόμους, σε στενά δρομάκια. Και μάλιστα σήμερα, όπως μαθαίνουμε, θα γίνει και μια παρουσίαση ενός υπερσύγχρονου μηχανήματος για να καθαρίζονται πάρκα και πλατείες. Πάμε να δούμε λοιπόν τα 8 υπερσύγχρονα πραγματικά απορριμματοφόρα που παρέλαβε ο Δήμος Λαρισαίων. Σήμερα στο μαξιοστάσιο του Δήμου Λαρισαίων στο Κουλούρι έγινε η παραλαβή των πρώτων 8 νέων απορριμματοφόρων του Δήμου Λαρισαίων στο πλαίσιο του μεγάλου προγράμματος ανανέωσης του εξοπλισμού της υπηρεσίας καθαριότητας. Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Λαρισαίων κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για την βελτίωση της καθαριότητας στην πόλη. Μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, και οικονομικές και υγειονομικές. Με τεράστιες δυσκολίες στο επίπεδο αυτό. Βάλαμε ως στόχο δύο πράγματα. Το ένα, να εξασφαλίσουμε το απαραίτητο προσωπικό, και το δεύτερο, να έχουμε έναν νέο μηχανολογικό εξοπλισμό που θα μας βοηθήσει πράγματι να κάνουμε μια ουσιαστική βελτίωση. Γιατί αυτά τα δύο στοιχεία είναι αυτά που συνθέτουν την όποια καλύτερη δουλειά μπορούμε να κάνουμε. Το προσωπικό μας τα προηγούμενα χρόνια το εξασφαλίσαμε μέσα από τις προκηρύξεις του προσωπικού που είχαν υπάρξει. Και είχαμε βάλει ως στόχο από την προηγούμενη χρονιά να αναβαθμίσουμε, να ανανεώσουμε τον πολύ παλιό μηχανολογικό μας εξοπλισμό. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, αποφασίστηκαν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και της Οικονομικής Επιτροπής να αντικαταστήσουμε έναν αριθμό παλιών απορριμματοφόρων, να πάρουμε κατοπλυντήρια, σκούπες και μηχανολογικό εξοπλισμό καινούριο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να
υποδεχθούμε στο αμαξοστάσιο του Δήμου 8 νέα απορριμματοφόρα στα πλαίσια αυτής της αλλαγής που είπαμε, τα οποία είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας και δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ καλύτερα τη δουλειά μας στην πόλη. Ο στόλος στην υπηρεσία καθαριότητας ανανεώνεται, όπως τόνισε ο νέος αντιδήμαρχος ο κ. Νταΐς, ενώ αναμένεται να προσθεθούν στο προσεχές διάστημα άλλα 7 νέα απορριμματοφόρα στο Δήμο Λαρισαίων. Η τεχνολογία θα μας βοηθήσει ούτως ώστε να δώσουμε αυτά τα κατάλληλα εργαλεία στους εργαζόμενους, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε μια πόλη καθαρή. Είναι μια συλλογική υπόθεση έτσι κι αλλιώς. Δεν λύνεται μόνο το ζήτημα με τα νέα αυτοκίνητα, με την τεχνολογία, αλλά πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Ο Δήμος, το προσωπικό που κάνει αυτή την υπέρμετη προσπάθεια, οι φορείς, οι επιχειρήσεις, οι σύλλογοι, όλοι πρέπει να συνοηθούμε τους ώστε να έχουμε μια πόλη καθαρή, μια πόλη βιώσιμη. Είναι φοβερά αυτοκίνητα. Άρα αυτή είναι η δουλειά μας, την αγαπάμε. Έτσι, έτσι. Μπράβο. 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 Να σημειωθεί πως αύριο θα γίνει και παρουσίαση ενός ακόμη πεσύχρονου μηχανήματος για την καθαριότητα σε πλατείες αλλά και πεζόδρομους της πόλης. Αυτά λοιπόν και η γυναίκα οδηγός στο απορριμματοφόρο και από τους πιο παλιές οδηγούς μας έλεγαν χθες, άξια πραγματικά, γιατί και οι γυναίκες σε όλα τα επαγγέλματα και οδηγοί και πιλότοι και βεβαίως έτσι και πάρα πολύ πολύ αξιέπαινες για όλα αυτά τα οποία προσφέρουν. Πάμε στα τηλέφωνά μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σοφάκι μου, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Έχω ένα... γιατί έχουμε μπερδευτεί με τα εμβόλια πάρα πολύ. Mm-hmm. Έχω ένα άτομο, είναι ο σύζυγος, με ισχυμικό αιμορραγικό εγκεφαλικό. Mm-hmm. Και όταν έκανε το αντιγρυπτικό εμβόλιο, πάντα τον πήραζε. Πηγαίναμε από νοσοκομείο σε εντατική και από εντατική σε νοσοκομείο. Τώρα δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Παίρνω τον παθολόγο και μου λέει πρέπει να πάρεις χαρτί από τον καρδιολόγο. Ο καρδιολόγος μου λέει πρέπει να πάρω τη χαρτί από τον νευρολόγο. Και δεν βγάζω μια άκρη. Τι γίνεται τώρα εδώ με αυτά τα εμβόλια? Φαντάζομαι θα πρέπει να συμβουλευτείτε για κάποιο γιατρό στο νοσοκομείο, γιατί υπάρχουν επιτροπές, όπως μου είπαν, για ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας. Τους ειδικούς θα απευθυνθείτε, τους θεράποντες γιατρούς. Εγώ δεν μπορώ να σας συμβουλέψω σε αυτόν τον τομέα. Αλλά αν έκανε, δεν ξέρω αν είχε πρόβλημα ακόμη και με το αντιγρυπτικό, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω εγώ. Σίγουρα θα σας πούν οι θεράποντες γιατροί. Ναι, να κάνετε ένα τηλέφωνο εκεί σε κάποιο νοσοκομείο, δεν ξέρω, από Λάρισα τηλεφωνείτε? Ναι, από Λάρισα. Να κάνετε ένα τηλέφωνο εκεί σε κάποιο νοσοκομείο, να σας πούν, γιατί κάθε ανθρώπινος οργανισμός έχει εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση και φυσικά ναι. Δεν ξέρω τώρα ο άνθρωπος έχει προβλήματα υγείας, όπως μου λέτε, αν τον πειράζει ακόμη και το αντιγρυπτικό εμβόλιο που δεν έχει σχεδόν καμία παρενέργεια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να απευθυνθείτε σίγουρα στους γιατρούς. Ναι, απλά έχει βαρύ ιστορικό. Ναι, γι' αυτό σας λέω. Εκεί δεν ξέρω. Γι' αυτό πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον γιατρό. Μήπως χρειαστεί να υποβληθεί σε κάποιες εξετάσεις. Δεν ξέρω. Πρέπει να σιγουρευτείτε σίγουρα να περάσει από κάποια επιτροπή γιατρών. Ναι. Και αυτό το κάνουμε μέσα από το νοσοκομείο? Θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο νοσοκομείο να σας συμβουλέψουν καλύτερα. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Το καλύτερο να απευθυνθείτε σε ένα νοσοκομείο να σας δώσουν κάποιες πληροφορίες παραπάνω. Υπάρχουν διευθυντές ιατρικών υπηρεσιών, άνθρωποι που ασχολούνται με τον κορονοϊό και μπορούν να σας συμβουλέψουν, να σας παροτρύνουν να μιλήσετε και με άλλους γιατρούς. Άρα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό. Ωραία, ευχαριστώ. Αν θέλετε να σας βοηθήσουμε κάποια τηλέφωνα, μπορούμε να μιλήσουμε και εκτός αέρα. Ναι, αν μπορείτε να μου δώσετε κάποια τηλέφωνα. Βεβαίως, μπορείτε να με καλέσετε μετά τις 10 σε 20 λεπτά να μιλήσουμε. Ωραία, στο τηλέφωνο της Λάρισα, στο 283-741. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Εντάξει, πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε. Καλημέρα. Έχει δίκιο και η γυναίκα τώρα και δεν είναι και η μοναδική περίπτωση. Προφανώς υπάρχουν και άλλες. Γιατί σου λέει ο παθολόγος πήγαινε στον καρδιολόγο. Σου λέει ο καρδιολόγος πήγαινε στον νευρολόγο και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι να μπορούν να τους απαντήσουν υπεύθυνα, να ξέρουν και οι άνθρωποι να το κάνουν το εμβόλιο ή να μην το κάνουν το εμβόλιο. Και μετά έρχεται και το διατάφτα που είναι αργά και λέει «Α, δεν μου είπε ο γιατρός να μην το κάνω». Άρα υπάρχει ένα θέμα τώρα σε αυτούς που έχουν προβλήματα υγείας, αλλά δεν συμβουλευόμαστε τον οποιονδήποτε, τους ειδικούς, τους γιατρούς, υπάρχουν ειδικές επιτροπές γιατρών που ξέρουν τι να σου πούνε. Λέγανε για τους αλλεργικούς στην αρχή να μην το κάνουν το εμβόλιο αλλεργική γιατί υπάρχει πρόβλημα. Ξαφνικά βλέπω ότι σε κάποιες περιπτώσεις τους επιτρέπουν κανονικά να κάνουν το εμβόλιο. Άρα περνούν από επιτροπές, περνούν από γιατρούς, από ειδικούς. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς. Είδα για την καθαριότητα που Λάρισα τηλεφωνώ. Μάλιστα. Αυτοί που έρχονται και παίρνουν το σκάδος δεν έχουν ούτε σκούπα ούτε φαράς. Γεμίζουν τους δρόμους και μένουν σκουπίδια στο δρόμο.
πρώτη φορά βλέπω εγώ. Δεν έχουν, όταν πέφτουν να τα μαζέψουν. Εννοείται ότι ό,τι πέφτει εκτός του κάδου. Ορίστε. Εννοείται ότι όταν παίρνω ένα κάδο, τι μένει γύρω. Ακριβώς. Πέφτουν κάτω, γεμίζουν το δρόμο. Περνάνε τα αυτοκίνητα και γεμίζουν από μάσκες, από το ένα, από το άλλο. Μία κατάσταση. Και είπα μια μέρα σε κάποιον, μια σκούπα δεν έχετε, παιδιά, να τα μαζέψετε και να τα ρίξετε μέσα. Σκουπίστε τα εσείς, μου είπανε. Έτσι σας είπανε. Ωραία απάντηση. Κοιτάξτε. Αυτό να το κάνετε λίγο θέμα, γιατί δεν μένει καθαριότητα μετά. Παίρνουν τον κάδο και τα μισά είναι στον δρόμο πεταμένα. Κοιτάξτε, βασικά πρέπει να κοιτάμε και εμείς να τα πετάμε μέσα στον κάδο. Γιατί καμιά φορά βλέπεις ότι είναι ο κάδος άδειος και τα σκουπίδια παίξω. Και εμείς έχουμε πρόβλημα. Αλλά σίγουρα όταν μετακινούν ένα κάδο μπορεί να πέσουν και κάποια σκουπίδια. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, ότι υπάρχουν και άλλα πιο μικρά οχήματα που περνούν και καθαρίζουν. Και τα πεζοδρόμια κτλ. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με την έλλειψη προσωπικού, δεν ξέρω. Δεν έχω δει ποτέ. Έχω ζήσει έξω. Τίποτα. Και βλέπω αυτοί που ερχόταν είχαν μια σκούπα μεγάλη και ένα φαράσι με ωρά, μαζεύαν και τα υπόλοιπα και καθαρίζαν. Αυτή λέγεται η καθαριότητα. Εδώ να σας πω, επειδή ζήσατε έξω που λέτε, εσείς... Να περάσει κάποιος να καθαρίσει τους δρόμους. Δεν μου λέτε, επειδή ζήσατε και έξω που λέτε. Εσείς είδατε κάποιον να πετάει τα σκουπίδια έξω από τον κάδο και όχι μέσα που ήταν άδειος? Όχι. Εδώ στην Ελλάδα αυτό κάνουμε. Εδώ τα αφήνουν έξω οι σακούλες και τα ανοίγουν οι γάτες. Είδατε. Ρε. Δεν πρόκειται και ποτέ να γίνουν. Τα σπίτια και τα πετάνε από το παράθυρο ή από τον μπαλκόνι τα νερά. Καλά, οπότε α κάνουμε λίγο και την αυτοκριτική μας και μετά να τα βάλουμε και με τους εργαζόμενους. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σήμερα, επειδή θα πάμε για τη νέα παρουσίαση ενός νέου υπερσύγχρονου πάλι που έχει να κάνει, έτσι είναι χειροκίνητο, που έχει να κάνει και με αυτό που λέτε, που θα μπορούν να καθαρίζουν πιο εύκολα πεζοδρόμια και σημεία δύσκολα. Θα το αναφέρω και αυτό που λέτε, γιατί σίγουρα όταν μετακινείται ένα κάδο μπορεί να υπάρξουν και τριγύρω σκουπίδια και οι άνθρωποι αυτοί να μην έχουν και μια σκούπα μαζί του, αλλά φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με ένα άλλο όχημα που περνά για να καθαρίζει. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε κι εμείς, να είμαστε λίγο έτσι πιο αυτοκριτικοί. Πάμε στο ρεπορτάζ, πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να δούμε και άλλα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας φυσικά. Πάμε στην Καρδίτσα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την αντικατάσταση ηλεκτροφωτισμού και όχι μόνον. Και δρόμοι κεντρικοί πλέον της Καρδίτσας γίνονται ήπιες κυκλοφορίας. Γίνονται πιο ανθρώπινες πλέον οι πόλεις μας και αυτό μας αρέσει. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, τι αποφασίστηκε σε συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε σημαντικά έργα στην Καρδίτσα προχωράει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πρόκειται για την αντικατάσταση του ηλεκτροφωτισμού με φώτα LED συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, καθώς και στη μετατροπή κεντρικών δρόμων σε ήπιας κυκλοφορίας. Τρία νέα έργα στα πλαίσια της βιώσιμης αστικής ανάπλασης, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσα από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, μετά από μια στρατηγική για να κάνουμε τις πόλεις σύγχρονες και να τις συγχρονίσουμε με την εποχή μας. Κάναμε μια στρατηγική των βιώσιμων αστικών αναπλάσεων στις τέσσερις μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας, αλλά και σε όλες τις πόλεις οι οποίες έχουν πληθυσμό πάνω από 1.200 κατοίκους. Δίνουμε την έγκριση υπογραφή σύμβασης, δηλαδή σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν τα έργα αυτά. Είναι δύο έργα τα οποία σχεδιάσαμε με τον Βασίλη τον Τζάκο, τον Δήμαρχο, στην Καρδίτσα. Πρώτον, είναι τα νέα φωτιστικά σώματα LED, τα οποία θα δημιουργήσουν καλύτερο φωτισμό, αλλά ταυτόχρονα θα μειώσουν και την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά θα δώσουν και χαμηλότερο αποτύπωμα περιβαλλοντικό, γιατί θα εκλείουν λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 600.000 ευρώ και πρόκειται να φωτιστούν με LED η οδός Αποδιστρίου, Αλαμανή, Κοραή, Άρνης, Σταμούλη, Κολοκοτρώνη, Αρτισιανού, Βότση, Διάκου και Σαραντάπορο. Αλλά δίνουμε και την έγκριση να υπογραφεί η σύμβαση για έργο στην πόλη της Καρδίτσας που μετατρέπει την οδό Χαρίτου που είναι στο κέντρο της πόλης σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Τα έργα αυτά αναμένονται να καλυτερεύσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Τώρα βλέπω μια όμορφη εικόνα από τα Τρίκαλα. Ντύθηκε έτσι ένας Άγιος Βασίλης με το ποδήλατο και άρχισε να κυκλοφορεί σε κεντρικούς δρόμους της πόλης και να λέει όμορφες ευχές. Γιατί έχουμε ξεχάσει ότι έρχονται και Χριστούγεννα. Και Γιώργο Μπαντζόκα, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, γιατί θέλω αμέσως μετά να κλείσουμε όμορφα και ωραία
με την συναυλία που δόθηκε από την Άννα Βύση, αλλά και τη φωταγώγηση της πόλης του Βόλου. Έτσι όμορφα ερωταστικά θα κλείσουμε την πρωινή ατζέντα σε λίγα λεπτά. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Και φυσικά, όπως υποσχεθήκαμε, θα κλείσουμε χριστουγεννιάτικα, όμορφα, ωραία, όπως φωταγωγήθηκε φυσικά η πόλη του Βόλου, με Άννα Βύση και με πολλές εκπλήξεις. Και μέχρι τα Χριστούγεννα πολλά όμορφα θα συμβούν στις πόλεις μας. Σήμερα φορά τα γιορτινά της και η Λάρισα, 7 η ώρα το απόγευμα. Πολύ πιο λιτές οι εκδηλώσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια σε όλες τις πόλεις, λόγω κορονοϊού. Τηρούμε τα μέτρα προστασίας και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Όμορφα και ωραία έτσι θα κλείσουμε. Εμείς σας χαιρετούμε. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Βασίλης Καραμπάσης, η Έλληνα Κυριαζίδου και εγώ σας ευχόμαστε να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Παραμείνετε μαζί μας για να κλείσουμε έτσι εορταστικά όπως το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ζαλισμένοι από το χώρο. Αφιερωμένο για σας. Καλιάσε με, αγάπησε με, κατέβασε με πιο ψηλά, πιο ψηλά, πιο ψηλά, πιο ψηλά. Καλιάσε με, αγάπησε με, κατέβασε με λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο ψηλά. Μια ξεχωριστή βραδιά έζησαν το βράδυ της Τρίτης χιλιάδες βολιώτες που κατέκλυσαν την κεντρική παραλία και απόλαυσαν ένα υπερθέαμα για την έναρξη της εορταστικής περίοδου στο Βόλο, αλλά και την τελετή φωταγώγησης της πρωτεύουσας της Μαγνησίας. Για την τελετή πάντως πάρθηκαν αρκετά μέτρα ώστε να αποτραπεί ο συνωστισμός. Τοποθετήθηκαν και κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου γιγαντοοθόνες. Ο εντυπωσιακός χριστουγεννιάτικος στολισμός καλύπτει πάντως μια πολύ μεγάλη απόσταση σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας της Μαγνησίας και φωτίζει πάρκα και πλατείες σε κάθε περιοχή. Από το παραλιακό πάρκο την πλατεία Ελευθερίας στην πλατεία Μητροπόλεως, που έχει στηθεί και αληθινή φάτνη με ζωντανά ζωάκια, στην πλατεία Ρίγα Φεραίου με το χωριό του Άι Βασίλη, την πλατεία Ευαγγελιστρίας, καθώς και την πλατεία Πανεπιστημίου, όπου λειτουργεί το υπερθέαμα με το εργαστήριο του Πινόκιο. Η γνωστή τραγουδίστρια πάντως Άννα Βύση ερμήνευσε μοναδικές της επιτυχίες. Δίπλα της η Συμφωνική Ορχήστρα του Βόλου με μαέστρο τον Ιωακίμ Μπαλτσαβιά και 40 δεξιοτέχνες μουσικούς. Για τις 7 προγραμματίστηκε να πατηθεί και το μαγικό κουμπί από τους Άννα Βύση και Αχιλλέα Μπέο, ώστε να φωταγωγηθεί ο Βόλος. Η νύχτα έγινε ημέρα από τα βαγγελικά πάνω από τον ουρανό του Βόλου. Την περιμέναμε μετά από 2 χρονιές που το στερηθήκαμε, το περιμένει όλος ο Βόλος, το περιμένει όλη η περιοχή. Τι ναι. Περιμένετε σήμερα να δείτε? Φυσικά να δούμε την Άννα, την περιμένουμε πόσο καιρό. Την Άννα, τα παιδιά εδώ, τις εκπληκτικές φωνές, τον χορό. Την Άννα. Και είναι το αγαπημένο τραγούδι? Αχ, δεν ξέρω, νομίζω το τρένο. Είναι εκεί που το νιώθω. Πώς σε λένε? Μάγδα. Μάγδα, πόση ώρα είσαι εδώ? Μία ώρα. 7 η ώρα ξεκινάει η βραδιά. Το ξέρουμε, αλλά εδώ μετά δεν θα μπορέσουμε να είμαστε εδώ. Θα θέλεις να είσαι κοντά στο stage για να ακούσεις τη Βύση? Εννοείται. Άννα Βύση. Άννα Βύση. Άντε ρε, πιο δυνατά. Φάτσα το λέω. Άννα το λέω φάτσα. Άννα Βύση. Νάτι ρε παιδιά. Νάτι Άννα Βύση. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου έναν μεγάλο καλλιτέχνη, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Μία σταρ διαχρονικά ομορφαίνει τα αυτιά μας, τις σκέψεις μας, τα προβλήματά μας. Από αγαπή υπερβολή, έλα τώρα! Θα πεθάνω, δεν μπορώ μακριά σου τη στιγμή. Έκλεψε πάντως τις εντυπώσεις το 5χρονο παιδάκι από την Ουγκάντα που φωταγώγησε το Βόλο. Και η Άννα Βύση αναφέρθηκε στον Θάνο. Είναι μόλις 5 ετών και ζει τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα.
έγινε πριν λίγο καιρό και επισήμως πολίτης του Βόλου. Είναι το παιδί που συγκίνησε ολόκληρη τη χώρα, κάνοντας χθες το απόγευμα τη φωταγώγηση της πόλης για τα Χριστούγεννα. Τον Θάνο μας τον σύστησε στη σκηνή των εορταστικών εκδηλώσεων ο Δήμαρχος του Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Τον πήρε από το χέρι, τον ανέβασε στην εξέδρα και στη συνέχεια μαζί με την Αναβίση τον σήκωσε στην αγκαλιά του για να πατήσει το κόκκινο κουμπί που σκόρπισε φως σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα. Και εγώ πιο πολύ από όλους, χρόνια πολλά παιδιά! Με υγεία, ευτυχία! Το να δίνεις χαρά σε ένα παιδάκι που το έβλεπε, τον έβλεπε πως κοίταγε τα βεγγαλικά και όλα αυτά τα πυροτεχνήματα. Και φωνάξαμε και τη μαμά του, η οποία είναι μια υπέροχη γυναίκα κι αυτή. Εδώ νομίζω είναι πολύ πιο αληθινά και αγνά τα πράγματα. Να φροντίζουμε καθένας τον εαυτό του και τον συνάνθρωπό του. Ιδιαίτερες στιγμές και στο εκθεσιακό κέντρο του Δήμου Βόλου. Όλη η πόλη είναι ερωτευμένη με την Άννα, γιατί πραγματικά είναι. Ναι, βέβαια. Ναι, ξεκινώντας από τον πρώτο πολίτη, τον Δήμαρχο. Χρόνια την αγαπάω, τη λατρεύω, είμαι ερωτευμένη με τη φωνή της. Είναι μεγάλη χαρά που τη φιλοξενήσαμε εδώ. Μας τίμησε με την παρουσία της, γέμισε τις καρδιές των βολιωτών σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα, σε μια περίοδο που ο κόσμος το είχε ανάγκη λόγω της πανδημίας. Να ευχηθούμε υγεία σε όλο τον κόσμο, καλές γιορτές και το καινούριο έτος να είναι μακριά η πανδημία και να έχει υγεία όλος ο κόσμος. Και ο Βόλος κοιτάει μπροστά με καλλιτέχνες και στάρο όπως η Άννα Ιβίση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για μένα. Ξεχυλίζει από αγάπη η μέρα, η νύχτα. Ακόμα δεν έχει τελειώσει. Αυτό που εισέπραξα απόψε εδώ, τι να σας πω, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι αυτό που θέλω να νιώθω κι εγώ σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος. Έκανα Χριστούγεννα, πήγαμε με άμαξα σε όλη την πόλη. Τέτοια πόλη, τόσο ωραία φτιαγμένη, δεν ξέρω αν υπάρχει. Συγχαρητήρια.